η δικτατορία της 21ης Απριλίου αποτελεί για την Ελλάδα μια ε, θεσμική ανομαλία η οποία ε, αποτέλεσε ξένο σώμα προς την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι αυτό που συνέβη παραδείγματος χάρη στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία που ε, στοιχειοθετεί το αυταρχικό καθεστώς μια διαδικασία, είναι μέρος της διαδικασίας εξυγχρονισμού και μετάβασης στον κοινοβουλευτισμό των χωρών αυτών στη νεότερη εποχή. Ε, εμείς, ως χώρα, ως κοινωνία είχαμε μια άλλη διαδρομή η οποία ε, είχε εισαγάγει τον κοινοβουλευτισμό και όλα τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν το σημερινό πολιτικό σύστημα από το, τις αρχές του, δηλαδή από τον 19ο αιώνα. Ήταν μια παρένθετη πραγματικότητα η οποία ήταν, αποτελούσε αν θέλετε το, α, τις συνέπειες του ψυχρού πολέμου και στο πλαίσιο αυτό των επεμβάσεων των ξένων και των εσωτερικών πολιτικών καταστάσεων που διαμορφώθηκαν και στην περίοδο μετά την απελευθέρωση με τον εμφύλιο και στη συνέχεια. Ουσιαστικά δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς που επιβάλλεται στις χώρες και όχι μόνο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια το, του ψυχρού πολέμου αποτελεί την προσπάθεια των δυτικών ηγητόρων του διακρατικού συστήματος να σταματήσουν εσωτερικές εξελίξεις και να ελέγξουν τις χώρες αυτές ένα τέτοιο λοιπόν γεγονός αποτέλεσε και 21η Απριλίου πρέπει να πω επίσης ότι το αυταρχικό καθεστώς της περιόδου του ψυχρού πολέμου δεν έχει να κάνει με τους ολοκληρωτισμούς του μεσοπολέμου που είναι στοιχείο των χωρών της ε, κεντρικής Ευρώπης ε, και επίσης με τις απολυταρχίες που προηγήθηκαν τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι μια εξέλιξη προς την νεωτερικότητα ε, η, στην οποία η Ελλάδα δεν είχε λόγους εσωτερικούς να συμμετάσχει γι' αυτό και δεν ευδοκίνησε στην Ελλάδα ούτε η απολυταρχία, ούτε ο ολοκληρωτισμός, αλλά μόνον η, ε, το αυταρχικό καθεστώς και αυτό ως μια παρένθετη, δηλαδή ξένη παρέμβαση, την οποία υποδέχτηκαν οι εσωτερικές δυνάμεις βεβαίως, που ε, ήταν μαζί με τον εξωτερικό τους σύμμαχο. Ε, αυτό που συνέβη στη συνέχεια, Ξέρετε, αν παρακολουθήσετε τις εξελίξεις στη διάρκεια τη μεταπολίτευσης, θα διαπιστώσετε ότι ε, αμέσως μετά την πτώση της δικατορίας ε, αποκαθίσταται το παλαιό καθεστώς και ανασυγκροτείται σιγά-σιγά με όρους μιας απατηλής και εντελώς εκφυλισμένης εκδοχής του διπολισμού μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ε, η διάρκεια της μεταπολίτευσης ε, που οδηγεί ακριβώς και στη σημερινή κρίση και, ε, που είναι κρίση άνευ προηγουμένου για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία ε, είναι, ε, μπορεί να ονομαστεί ως η αυθεντική αποτύπωση του καθεστώτος της φαυλοκρατίας που ε, ίσχυσε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ε, είναι δηλαδή μια ένα καθεστώς απόλυτης ιδιοποίησης και λαιλασίας της χώρας, η οποία αγωνιά και αγωνίζεται να εξελιχθεί ε, και να αναπτύξει το καθεστώς της ελευθερίας και της ευημερίας της, όπως όλες βασικά οι κοινωνίες, ε, αλλά που έχουν εγκατασταθεί οι πολιτικές δυνάμεις, με προέχουσα πολιτική δύναμη που οικοδομεί, θεσμοθετεί τη λαιλασία και την ε, καταξιώνει το ΠΑΣΟΚ, της περίοδου του Ανδρέα Παπανδρέου και του Σιμίτη όχι γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ε, ήταν διαφορετικές αλλά αυτές έσυραν το χορό και οικοδόμησαν το σύστημα το οποίο στη συνέχεια οδήγησε σε αυτή την πρωτοφανή θέσμηση της λαιλασίας εάν παρακολουθήσει κανείς την πορεία της ε, ανάπτυξης των σκανδάλων της διαπλοκής και της διαφθοράς και συγχρόνως πώς θεσμοθετείται η ασυλία του πολιτικού προσωπικού σε επίπεδο νομοθεσίας και συντάγματος, θα εκπλαγεί. Το ίδιο βεβαίως θα συμβεί και σε επίπεδο ιδεολογίας, διότι και η ελληνική διανόηση, αυτή η οποία λειτουργήσε ως νομέας οργανικός νομέας της εξουσίας και όχι ως οργανικός διανοούμενος έπαιξε ένα ρόλο καταλύτη για την ομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος το οποίο τελικά με την διοργάνωση σε οικονομικό πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο του καθεστώτος αυτού μας οδήγησε στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, δηλαδή σε μια κρίση η οποία βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο διότι οι δυνάμεις οι οποίες επέβαλαν και οδήγησαν εδώ την κατάσταση είναι εκείνες οι οποίες εξακολουθούν να διαχειρίζονται το καθεστώς αυτό, δηλαδή το παλαιό καθεστώς της φαυλοκρατίας. Μουσική